Ολοκληρώθηκε στην Ελευθερούπολη το πρώτο ιστορικό συνέδριο Παγκαίου. Το κίνητρο για τη διοργάνωση του συνεδρίου, όπως υπόθηκε, ήταν η ανάγκη για τον τόπο, καθώς υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή. Ο Δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης τόνισε μεταξύ άλλων πως στόχος ήταν να καλυφθεί το κενό που υπήρχε, καθώς ποτέ δεν έγινε συνέδριο για την ιστορία του Παγκαίου. Αφουγκραζόμενη την τοπική κοινωνία και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στο κομμάτι της ανάδειξης της τοπικής μας ιστορίας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με την καταγραφή της ιστορίας της περιοχής να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Την έναρξη του συνεδρίου ευλόγησε ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος, παρουσιάζοντας άγνωστες πληγές της ιστορίας γύρω από το θρηλυκό Χρυσοφόρο Παγκαίο. Δεν θα διαφωνήσουμε, αγαπητοί μου, με τον αρχαίο ποιητή μας τον Ευρυπίδη, στο ότι ευτυχισμένο άνθρωπο πρέπει να θεωρούμε εκείνος που γνωρίζει την ιστορία. Γι' αυτό το λόγο και εξ αρχής είμαι σύμφωνη για τη σύγκληση αυτού του συνεδρίου, το οποίο φιλοδοξεί διαμέσου εκλεκτών εργατών του Πνεύματος, να μας παρουσιάσει άγνωστες πτυχές της ιστορίας.